Δεν θα περάσω καλά σήμερα. Ωραία, και το σόλι το άκουσα εγώ και το στέρεο το άκουσα. Και το κέφι το είδα και τη χημεία την είδα. Άμα σας πω ότι και την καρέκλα την είδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάντα τα βλέπω καρέκλα και θα αλλάζω δρόμο από εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Ήταν εξαιρετική πάντα. Ήταν ένα παρατρίχο. Ήσασταν καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε φωνάρες και οι δύο. Εγώ εντυπωσιάστηκα περισσότερο από το πόσο έδαιναν οι φωνές σας ενώ δεν κοιταζόσασταν. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στην πολλή δουλειά ή και στη δουλειά και στη χημεία. Βρέθηκε από την πρώτη κιόλας πρόβα. Πραγματικά. Μάλλον έχετε ίδια αισθητική στο πώς αντιλαμβάνεστε τα τραγούδια και τα μουσικά δρόμενα γενικότερα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' αρέσατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονώ να ακούσω τα πεις. Δηλαδή θέλω τόσο πολλά να πω. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Σας αγαπώ, αλήθεια. Λοιπόν, άκουστε να δείτε. Γενικά ρε παιδί μου, για αυτή την ιστορία, γιατί ο Θοδωρής και εμείς μαζί του είχαμε πάρα πολύ δουλειά για τα groups γενικά. Και καθόλου εύκολη, καθόλου εύκολη. Να πω την ιστορία, επιτρέπετε. Βέβαια, λοιπόν, θα πω πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχουμε τον Bradley, λοιπόν. Και λέμε τώρα, αυτό το παιδί δεν μπορεί να φύγει από το παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει από το παιχνίδι. Λοιπόν, και σκεφτόμασταν, ρε παιδί μου, να γίνει ένα ντουέτο. Bradley με κάποια γυναίκα. Σωστά το λέω. Ποια μπορεί να σταθεί. Βάζαμε τη μία, βγάζαμε την άλλη, δηλαδή ταλαιπώρια. Και ξαφνικά κάποιος πετάει το όνομα του Παναγιώτη. Και λέω, δεν θυμόμουνα. Και λέω, δείξτε μου, λέω, φωτογραφία, ποιος είναι αυτός και δείχνει αυτόν. Και λέω, παιδιά, αυτό είναι. Καμία γυναίκα, τίποτα. Αυτά τα δύο παιδιά με φωνάρες. Που δεν είχα προσωπικά εγώ, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα ταιριάζατε πάρα πολύ. Ταιριάξανε ρε παιδί μου, πώς να πω, από όλες τις απόψεις. Χαίρομαι πάρα πολύ και ούτε μια στιγμή, ποτέ δεν θα μετανιώσω που κάτσαμε μέχρι τις 6.30 το πρωί, γιατί εσείς είσαστε ένα από αυτά τα άτομα και groups από όλα που φτιάχτηκαν, που πιστεύω αργότερα και εσένα πιο πολύ, αλλά εμένα προσωπικά που ακόμα έτσι μια πινελιά ανέδωσα σε αυτή την απόφαση, με κάνει περήφανη. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, Stereo Soul. Ένα πράγμα θα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ναι, λοιπόν.